Και πάμε να δώσουμε τώρα την πάσα στον πρόεδρο της ΟΛΜΕ, τον κύριο Τσούχλο, Θεόδωρο Τσούχλος, πρόεδρος ΟΛΜΕ. Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα από Κρήτη. Καλησπέρα και εμείς ευχαριστούμε για την ευγενική σας πρόσκληση. Ακούσατε το ρεπορτάζ της συναδέλφου μας, παρουσίασε τα σχολεία τα οποία σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης παραμένουν κλειστά, ή τμήματα σχολείων, να είμαι ξεκάθαρος και να είμαι σαφής. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο για το σχεδιασμό του Υπουργείου και για αυτή την ανησυχία που κυριαρχεί στις τάξεις, στις εκπαιδευτικές κοινότητες, αλλά και στις τάξεις γονέων που τμήματα καθημερινά κλείνουν. Αυτό είναι μια πραγματικότητα την οποία την αντιμετωπίζουμε από το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο μήνα. Δεν είναι καινούρια δυστυχώς. Και βλέπουμε ότι σε κάποιες περιοχές κλείνουν σχολεία, κλείνουν τμήματα, μετά ανοίγουν πάλι και συμβαίνει το αντίστροφο σε κάποιες άλλες που εκείνη τη στιγμή ήταν θεωρητικά πράσινες ή δεν είχαν προβλήματα. Είναι μια πραγματικότητα ότι φέτος δεν είχαμε ένα ομαλό σχολικό έτος. Από την αρχή, από το Σεπτέμβριο μήνα, κάτι που το είχαμε επισημάνει στην κυρία Κεραμέως, λέγοντας ότι δύο πράγματα πρέπει να ασχοληθεί. Πρώτον, πώς θα λειτουργούν με ασφάλεια τα σχολεία όταν είναι ανοιχτά και πώς η εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα μπορεί να λειτουργεί καλύτερα όταν τα σχολεία είναι κλειστά. Δυστυχώς ο Υπουργός αυτό που έκανε από το 2020, δηλαδή από πέρσι πια, ήταν να προσπαθεί να νομοθετεί με κλειστά σχολεία, με κλειστή την κοινωνία, με τους εκπαιδευτικούς εκτός σχολείων και γενικότερα έφερε πάρα πολλά και σοβαρά νομοσχέδια, όπως είναι η τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση, όπως είδατε είναι η αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων στα λύκεια που ήρθε σε μεγάλη σύγκρουση με το τεχνικό και το οικονομικό επιμελητήριο, όπως είναι οι επιταχύρω αλλαγές στην πρόσβαση των παιδιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διότι υπάρχει ο κίνδυνος δεκάδες χιλιάδες παιδιά να απορριφθούν από το πανεπιστήμιο, όταν την ίδια στιγμή θα υπάρχουν χιλιάδες θέσεις κενές στα περιφερειακά τμήματα και πιθανόν και σε κεντρικά τμήματα ανά την Ελλάδα. Είτε είναι μια πολιτική του Υπουργείου Παιδείας, ναι, την οποία δεν την κατανοούμε, διότι μέσα στην πανδημία ο στόχος είναι πώς θα την αντιμετωπίσουμε, όχι πώς θα περάσουμε ευκολότερα. Πρόεδρε, ορισμένα πράγματα. Η ΟΛΜΕ προχώρησε και σε μια συγκεκριμένη πρόταση αναφορικά με τις προαγωγικές εξετάσεις. Σωστά? Ναι, σωστά. Η οποία έχει ως επίκεντρο να μην γίνουν εξετάσεις φέτος. Ναι. Πέρσι, όπως είδαμε, προαγωγικές εξετάσεις δεν έγιναν. Όταν τα σχολεία ήταν κλειστά επί 2,5 μήνες και γενικά η κατάσταση ήταν πολύ καλύτερη επιδημιολογικά. Φέτος πιστεύουμε ότι όπου τα σχολεία είναι κλειστά 4 και πάμε για 4,5 μήνες, όταν το 60% των λυκείων είναι κλειστό εδώ και πολύ καιρό και ξαφνικά βλέπετε ότι κλείνουν και άλλα σχολεία, είτε λόγω κρουσμάτων, είτε λόγω του ότι οι περιφέρειες, οι νομοί, οι δήμοι μπαίνουν στο κόκκινο ή στο βαθύ κόκκινο. Η ΟΛΜΕ λοιπόν προχώρησε σε μια πρόταση, την οποία την έθεσε στην κυρία Κεραμέως χθες, ότι πρέπει να μην γίνουν προαγωγικές εξετάσεις για να μπορέσουμε αυτό το χρονικό διάστημα να το καλύψουμε για διδασκαλία. Διότι πρέπει να, και το σχολικό έτος πιθανόν να πρέπει να παραταθεί μέχρι κάποιο σημείο, αλλά όχι να παρατεθεί σε χρονικά όρια στα οποία δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε μαθήματα. Η αντίδραση της Υπουργού και του Υπουργείου ποια είναι, τι πιστεύετε? Η κυρία Κεραμέως το σκέφτεται από ό,τι φαίνεται. Δεν απάντησε ούτε θετικά ούτε αρνητικά. Περιμένουμε την απάντησή της όσο το δυνατόν γρηγορότερα, για να μπορέσουμε να έχουμε και ένα διάβολο επικοινωνίας με το Υπουργείο, το οποίο, ξέρετε, η Υπουργός Παιδείας μετά την 8η Οκτωβρίου μας ξαναείδε την 1η Μαρτίου. Είχαν περάσει πολλοί μήνες από το ένα μέχρι το άλλο χρονικό διάστημα και είχαν γίνει πάρα πολλά πράγματα στο χρονικό διάστημα. Αναφερθήκατε και στην εφημολογούμενη επέκταση του σχολικού έτους. Υπάρχει εξέλιξη? Κάνατε μια αναφορά. Βλέπετε επέκταση? Και η κυρία Μακρύφη, υπουργός, έχει μιλήσει για μια επέκταση, η οποία έχει πει και η ίδια ότι δεν θα είναι ενός μήνα, που σημαίνει ότι αυτές οι δύο εβδομάδες που σχεδιάζει το Υπουργείο θα καλυφθούν απόλυτα με αυτό που είπαμε πιο πριν, με την λεγόμενη μη εξέταση των προαγωγικών εξετάσεων, ώστε τα παιδιά με τους προφορικούς βαθμούς να μπορέσουν να βρεθούν με το καλό, και ευχόμαστε το σύνολο των παιδιών έτσι, ή τέλος πάντων όσα παιδιά πρέπει στην επόμενη τάξη.
Ξέρετε, το βλέμμα από την αρχή της σχολικής περίοδου είναι στραμμένο στην πανδημία, στα κρούσματα, στη διαδικασία της τηλεκπαίδευσης, με τα όποια κενά, με τις όποιες παραλήψεις. Δεν ξέρω αν εστιάσαμε όσο έπρεπε και εμείς δημοσιογραφικά και εσείς συνδικαλιστικά στο μέτωπο των κενών και του γεγονότος ότι και φέτος δεν είχαμε διορισμούς, δεν ξεμπλόκαρε η λίστα των αναπληρωτών. Ναι, η κυρία Υπουργός βέβαια χθες μας έδωσε στοιχεία ότι 50.000 εκπαιδευτικοί περίπου, ενώ με πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, έχουν διοριστεί σαν αναπληρωτές. Αυτό σημαίνει ότι τα κενά πλέον είναι πάρα πολλά, διότι έχουν να γίνουν διορισμοί από πλέον της μίας δεκαετίας. Όπως γνωρίζετε, στην μνημονιακή περίοδο δεν είχε γίνει κανένας διορισμός και αυτή τη στιγμή έχουμε έλλειμμα δεκάδων χιλιάδων συναδέλφων. Καταλαβαίνετε λοιπόν πάρα πολύ καλά ότι είμαστε σε μια κατάσταση η οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Θα γίνουν βέβαια, αυτό είναι σίγουρο, είναι ένα πρώτο βήμα, 5.250.000 διορισμοί φέτος και άλλοι 5.250 του χρόνου, αλλά αυτοί είναι πολύ λίγοι, γιατί επιμερίζονται και σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Στην καλύτερη περίπτωση, οι διορισμοί στη δευτεροβάθμια τα επόμενα δύο έτη είναι 5.200-5.300, όταν μας λείπουν δεκάδες χιλιάδες συνάδελφοι πια, και πρέπει να έχουμε μαζικούς διορισμούς που τους ζητάμε. Έχουμε αναπληρωτές οι οποίοι έχουν φτάσει και στην ηλικία των 60 ετών. Ορισμένοι αναπληρωτές φεύγουν, ξέρετε, και με σύνταξη. Όταν δηλαδή παλιότερα συνάδελφοι σε ηλικία 60 ετών έφευγαν από το δημόσιο έχοντας μεγάλη προϋπηρεσία στο δημόσιο, τώρα φεύγουν αναπληρωτές οι οποίοι δεν διορίστηκαν ούτε μία μέρα στο δημόσιο. Μάλιστα. Και αναγκάζονται να φύγουν. Έχει αλλάξει δραματικά η όλη κατάσταση. Ο μέσος όρος υπερβαίνει πλέον σιγά σιγά τα 50 έτη και όχι μόνο. Μιλάμε θα φτάσουμε σε λίγο στα 55 χρόνια. Κάτι το οποίο πρέπει να έρθει νέο αίμα στην εκπαίδευση. Έχει ξεκινήσει. Ναι, ολοκληρώστε, Πρόεδρε, ολοκληρώστε. Και το νέο αίμα υπάρχει. Είναι οι συνάδελφοί μας οι αναπληρωτές, οι οποίοι προσφέρουν τα πάντα και ξέρετε, ουσιαστικά τα τελευταία έτη αναπληρώνουν τον εαυτό τους. Μόνο που τον αναπληρώνουν σε λιγότερο χρονικό διάστημα από 12 μήνες. Έχει ξεκινήσει και μία συζήτηση τις τελευταίες ημέρες αναφορικά με την αξιολόγηση και το πόσο συμφωνείτε στα όσα έχει πει και στο σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας. Η επίσημη θέση της ΟΛΜΕ ποια είναι? Ναι, η κυρία Κεραμέως δυστυχώς δεν επιζητεί συχνά το διάλογο. Φέρνει πρώτη τελεσμένων γεγονότων τα πράγματα, προχωράει σε μια διαβούλευση πολύ τυπική και εντός πολλών ουσιαστικών, εντός πολλών παρενθέσεων μπορώ να πούμε, και τελικά καταλήγει σε μία απόφαση την οποία είχε πάρει από την αρχή. Αυτό φάνηκε ειδικά στη μεγάλη αλλαγή που έκανε στην πρόσβαση στην τριτοβάθμια, που εν μέσω πανδημίας Δεκέμβριο μήνα την εξήγηλε και χωρίς να ακούσει ακόμα και αυτούς που διαφώνησαν στην τυπική αυτή εντός εισαγωγικών διαβούλευση που έκανε, προχώρησε άμεσα. Το ίδιο γίνεται τώρα και με το θέμα της αυτοαξιολόγησης των σχολικών μονάδων. Η ΟΛΜΕ γενικά έχει θέσεις και οι θέσεις αυτές είναι από το 1997. Είναι παλιές θέσεις αυτές, τις οποίες έχουμε επικαιροποιήσει, ιδιαίτερα όταν υπήρχε ο νόμος Γαβρόγλου και η προσπάθεια του τότε Υπουργού να φέρει τη λεγόμενη αποτίμηση των σχολικών μονάδων. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν συζητάμε για τις θέσεις ΟΛΜΕ. Συζητάμε ότι ο Υπουργός Παιδείας φέρνει με το έτσι θέλω μια υπουργική απόφαση και θέλει να την επιβάλλει. Και δυστυχώς για αυτήν, ένα ποσοστό που έχει φτάσει στη δευτεροβάθμια στο 88% και στην πρωτοβάθμια υπερβαίνει το 90%, αρνείται. Αρνούνται οι σύλλογοι. Αρνείται το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας. Αρνούνται οι γονείς. Η Ανώτερη Συνομοσπονδία Γονέων έχει εκδώσει μια σκληρή αλλά δίκαιη ανακοίνωση για τα τεκτενόμενα από την κυρία Κεραμέως. Και η κυρία Κεραμέως κοφεύει. Η κυρία Κεραμέως δεν βλέπει την πραγματικότητα. Η κυρία Κεραμέως βρίσκεται σε μια έρημο και απλά κρύβεται μέσα από την πραγματικότητα και δεν καταλαβαίνει ότι πρέπει να μας ακούσει πια. Τους εκπαιδευτικούς. Στο τέλος της σεζόν η ατζέντα του απολογισμού τι θα περιέχει?
Στο τέλος σεζόν πιθανό θα περιέχει, και θα περιέχει μια σχολική χρονιά κατά πρώτον, η οποία πέρασε από 40 κύματα τουλάχιστον. Ειδικών συνθήκων πάντως. Δύσκολη χρονιά στους περισσότερους κλάδους και για την πολύ παιδεία. Πολύ δύσκολη χρονιά. Σκεφτείτε ότι πέρσι η χρονιά ήταν δύσκολη με ένα απαγορευτικό που υπερέβαινε κατά τους 2 μήνες. Ναι. Ενώ τώρα όλα αυτά που συμβαίνουν, συμβαίνουν από τον Νοέμβριο μήνα. Μπήκαμε πια στον 5ο μήνα του απαγορευτικού. Και δεν ξέρουμε και πώς θα τελειώσουμε και πότε θα τελειώσουμε. Η αίσθηση της τηλεκπαίδευσης, τι αφήνει σε εκπαιδευτικούς? Η αίσθηση της τηλεκπαίδευσης είναι κάτι απλά αναγκαίο. Δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Βέβαια γίνεται με τα όπλα που διαθέτουμε εμείς. Δυστυχώς το κράτος και το Υπουργείο Παιδείας δεν μας έδωσε τίποτα. Δικοί μας υπολογιστές, δικό μας το διαδίκτυο. Πολλά παιδιά, όπως ξέρετε, σε κάποιες περιοχές δεν διαθέτουν ούτε τάμπλετ ούτε υπολογιστή. Πολλές οικογένειες διαθέτουν μόνο έναν υπολογιστή όταν υπάρχουν και οι γονείς με την τηλεργασία και δεν μπορεί ο γονέας να πώσει από την εργασία του. Σημαίνει ότι το παιδί κινδυνεύει να μην παρακολουθεί στο μάθημα. Αρκετές οικογένειες ανά την Ελλάδα, και αυτό είναι δυστυχώς μια πραγματικότητα, δεν έχουν διαδίκτυο. Όλα αυτά συνθέτουν μια αδυναμία την οποία θα έπρεπε το Υπουργείο Παιδείας να την αναζητήσει και να την έχει λύσει. Διότι όταν το Μάιο μήνα άνοιξαν τα σχολεία, το Υπουργείο Παιδείας έπρεπε πάλι να ξεκινήσει για το Σεπτέμβριο. Και εφόσον πιθανολογούσαμε όλοι και ειδικοί ιδιαίτερα ότι έρχεται το δεύτερο, το τρίτο κύμα, έπρεπε το Υπουργείο Παιδείας να αναζητήσει ποια παιδιά δεν έχουν υπολογιστή, δεν έχουν τάμπλετ, όσο αυτή τη στιγμή δεν έχουν όλα τα παιδιά, ποιες οικογένειες δεν έχουν διαδίκτυο ώστε να υπάρχει διαδίκτυο, ποια σχολεία έχουν πεπαλαιωμένα δίκτυα για να τα έχει διορθώσει, ώστε να κάνουμε καλύτερη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Αυτό έφερε τα γεγονότα και έφερε και όλες και τις βαθμολογίες, ότι κάποια παιδιά δεν πήραν βαθμολογία στο πρώτο τετράμινο, ακριβώς γιατί εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν κύλησε ομαλά, χώλαινε συνέχεια. Και οι συνάδελφοι αναγκάστηκαν να μην βάλουν βαθμό, και εκεί πάλι βρέθηκε η Υφυπουργός Παιδείας που έστειλε μία εγκύκλιο, όπου παρά το νόμο, γιατί ξέρετε ο νόμος ορίζει ότι ένας εκπαιδευτικός αν δεν βάλει βαθμό, βάζει βέβαια την περίφημη παύλα στο μάθημα, αλλά το αιτιολογεί, δεν το κάνει ανετιολόγητα. Όλοι οι συνάδελφοι λοιπόν αιτιολογημένα το έκαναν αυτό. Η Υφυπουργός Παιδείας ζητούσε τα ονόματα και των παιδιών και των συναδέλφων και την αιτιολογία, κάτι το οποίο εμείς νομικά το έχουμε απορρίψει. Κύριε, να σας ευχαριστήσω, Πρόεδρε, κύριε Τσούχλου, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβασή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Απλά η κυρία Υπουργός, η κυρία Κεραμέως, να καταλάβει ότι πρέπει να οδηγηθούμε σε διάλογο. Μάλιστα. Δεν κερδίζουμε τίποτα με παράλληλους μονολόγους και με επιβολή εν μέσω πανδημίας νόμων, τους οποίους θα τους απορρίψει στο τέλος η ίδια κοινωνία. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Τσούχλου, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.